όντως ήταν μια καλή ευκαιρία για δώρα. Δόθηκαν δωράκια, καρδούλες, μενταγιών, βαραχιολάκια, σπιλαρικάκια. Έγινε μια ωραία δουλίτσα. Σε ικανοποιητικά επίπεδα η αγοραστική κίνηση για τα χρυσοχοΐα της Κορίνθου την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ειδική αναφορά έγινε και στα δώρα που είναι για όλα τα βαλάντια καθώς και στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Εντάξει, υπάρχει μια ροή αυτή τη στιγμή. Βέβαια η αγορά κάνει μια κοιλιά λόγω της Αρακοστής που θα έρθει σε λίγο καιρό και μετά όταν θα μπούμε στο Πάσχα θα ξαναξεκινήσει η σεζόν. Αλλά περιμένουμε, ας πούμε, δηλαδή, αυτό που θέλουμε είναι τώρα αυτή την εποχή που θα ξεκινήσει η Σαρακοστή να υπάρχει μια δουλειά που να μπορούμε να κινούμαστε για να μπορέσουμε μετά να ξεκινήσουμε κανονικά τη σεζόν. Θα ξεκινήσουν οι κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμοι, βαφτίσια, αραβώνες κτλ. Εμείς είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις, στο οποίο θα δουλέψει όλος και ο κλάδος ο δικός μας, αλλά και της εστίασης και του ρουχισμού. Είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος. Γάμοι, βαφτίσια, γιατί έχουν έρθει ήδη και ρωτάνε και ψάχνουν και βρέχουν σχέδια κλπ. Θα είναι αρκετά φέτος. Ελπίζουμε σε μια ωραία σεζόν και να έχει μια πολύ καλή ευημερία, γιατί το χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος μας για να μπορέσει να ανακάμψει κι άλλο οικονομικά. Ναι, υπάρχουν οικονομικές λύσεις, μπορεί να βρει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει από 15, 20, 25 ευρώ, 30 και να φτάσει όπου θέλει. Δηλαδή, με 25, 30 ευρώ παίρνει ένα αξιοπρεπέστατο δώρο. Ασημένιο, πάρα πολύ καλό. Και μετά, ό,τι άλλη τιμή θέλει, θα βρούμε.